Αν η καρδιά μου λέει δώσε, δώσε. Δεν είναι αναγκαστικό ότι θα πάρω κιόλας. Ή μπορεί να μην το πάρεις από αυτόν τον άνθρωπο που δίνεις, να το πάρεις από κάπου αλλού. Συμπαντικά υπάρχει μια ισορροπία. Κλείσαν τα θέατρα, έγραψα ένα βιβλίο. Έγραψα ένα βιβλίο που κάνω μια εκπομπή στο Μέγκα ντοκιμαντέρ. Από το Σεπτέμβριο ξεκινάνε οι ρίζες. Θέλω να πω, αφήνομαι στη ροή της ζωής και έρχονται όχι τα λεφτά, τα χρήματα. Γιατί τα λεφτά. Έχει και μια προστιχιά μέσα η λέξη λεφτά. Ενώ το χρήμα έχει αυτό, από το χρειάζομαι. Χαίρομαι που τα λέω στην Ελεονόρα, γιατί αδειμονώ να τα πούμε για από κοντά, γιατί νομίζω ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα, Ελεονόρα. Είμαι 11 χρόνια μακριά από την τηλεόραση. Δεχόμουν προτάσεις κάθε χρονιά. Απλώς ήθελα να είναι κάτι το οποίο να αφήνει πίσω του ένα αισιόδοξο μήνυμα. Δεν ήθελα να κάνω κάτι που να τροφοδετεί το φόβο ή τη λαγνία των ανθρώπων. Εναλλακτικό για μένα είναι να ζεις σε ένα τσιμεντένιο κουτί που λέγεται σπίτι. Δεν είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι να είσαι έξω στη φύση. Σκέφτεστε καθόλου την εποχή, την τότε, την πριν τα 11 χρόνια? Τη χόρτασα. Στη Δέσποινα Μύρου είχε πει ότι είχε δεχτεί εργασιακό μπούλινγκ από εσάς. Με τη συγκεκριμένη κοπέλα δεν έχουμε παίξει ποτέ μαζί. Απλώς κάποιοι δημοσιογράφοι που το βγάλαν λειτουργήσαν αντιδεοντολογικά. Δηλαδή, τους είπε κάτι μια κοπέλα και δεν ψάξαν να δουν, να βρουν τον σκηνοθέτη, τον παραγωγό, τον Γιώργο τον Βοιατζή, την Νίνα Ντιλοτσάρη, τον Τόνι τον Δημητρίου, όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήμασταν μαζί στη συγκεκριμένη σειρά, και να τους πούνε ότι εγώ με αυτή την κοπέλα δεν είχα ποτέ παίξει μαζί, δεν είχαμε ούτε μια σκηνή, δεν κοιταχτήκαμε ποτέ στα μάτια, δεν βρεθήκαμε ποτέ μόνοι μας. Είπε κάτι με μοναδικό της στόχο, δεν ξέρω, δικαίωμά της. Χαίρομαι που ζω σε μια χώρα που ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του. Καλά κάνει. Απλώς η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να λειτουργεί διοντολογικά και να ψάχνει αυτό που του λένε. Ο κόσμος έχει απόλυτη αίσθηση μέσα του ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, ποιος έχει ανάγκη να φανεί λίγο και ποιος δεν έχει ανάγκη να φανεί. Η συζυγική σας σχέση με την σύζυγό σας, την Άννα? Δεν μου αρέσει η λέξη σύζυγος. Δεν είμαστε κάτω από τον ίδιο ζυγό. Όχι. Είναι η Άννα. Η Άννα είναι ελεύθερη. Εγώ σέβομαι την ελευθερία της και η Άννα σέβεται τη δικιά μου την ελευθερία. Δεν είναι η γυναίκα μου, δεν είμαι ο άντρας της. Δεν είμαστε κάτω από κανένα ζυγό. Είμαστε κάτω από τη χαρά της ελευθερίας. Της ελευθερίας της επιλογής του αλουνού να είναι μαζί σου. Αύριο μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Αύριο μπορεί εγώ να θέλω να κάνω κάτι άλλο. Σεβαστό. Πώς την αποκαλείτε, δηλαδή? Είναι σύντροφός μου, ναι. Είναι η μητέρα των παιδιών μου. Είναι η αγάπη μου.